Οι κάμερες πρόδωσαν τους δύο αδίστακτους διαρρήκτες που μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης χτύπησαν μίνι μάρκετ στην περιοχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κατέφθασαν με φορτηγάκι και παρότι το κατάστημα βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της οδού Αθητάκη, οι ίδιοι δεν πτωήθηκαν. Για ώρα προσπαθούσαν επίμονα να παραβιάσουν την είσοδο του καταστήματος, μέχρι που τα κατάφεραν. Υπάλληλος περιγράφει στην Κρήτη TV τα όσα κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα κάμερας της επιχείρησης. Τα ξημερώματα γύρω στις 3.30 το βράδυ προσπαθούσαν ένα άτομο να ανοίξει την πόρτα. Καθυστέρησε πάρα πολύ γιατί δεν άνοιγε εύκολα, έφευγε και ξαναρχόταν μέχρι να την ανοίξει. Οπότε πέρναγαν αυτοκίνητα, κρυβόταν για να μην τον δουν. Εν τέλει κατάφερε και μπήκε μέσα στο μαγαζί. Οι δράστες, των οποίων οι κινήσεις καταγράφηκαν σε καμέρες ασφαλείας, αφαίρεσαν συνολικά χρηματικό ποσό αλλά και καπνικά προϊόντα αξίας 7.000 ευρώ. Έψαξε λίγο να βρει και άλλα πράγματα, αλλά δεν βρήκε κάτι παραπάνω και πήρε όλα τα τσιγάρα που είχαμε και ό,τι χρήματα υπήρχαν στο ταμείο. Συνολικής αξίας? Τα τσιγάρα υπολογίζεται γύρω στα 7.000 ότι ήταν το ποσό των τσιγάρων και πήρε και κάποια μετρητά. Η αστυνομία άμεσα ειδοποιήθηκε για το περιστατικό, έκανε φύλο και φτερό τις κάμερες ασφαλείας και εξαπέλυσε άνθρωπο κυνηγητό για να του συλλάβει. Στα χέρια των αρχών, ο ένας εκ των δύο 42 ετών, ενώ ο μόλις 20 ετών συνεταιρός του παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Πήγαμε, κάναμε καταθέσεις, όλα αυτά και εν τέλει βρέθηκαν όμως όλα καλά. Καταγράφηκε υλικό στις κάμερες? Ναι, καταγράφηκε και με βάση αυτό κατάφεραν οι αρχές να βρουν τους δράστες. Στην οικία του 42χρονου σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων διενεργήθηκε έρευνα όπου κατασχέθηκαν 572 πακέτα τσιγάρα, 227 εμπορικές συσκευασίες καπνού, δύο συσκευασίες που περίχαν περίπου 200 γραμμάρια κάναβης, ενώ στον αύλιο χώρο βρέθηκε για το ταχυφορτηγό αυτοκίνητο το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης κλοπής. Είδα χάμε 3 πακέτα τσιγάρα, λέω κάτι έγινε. Και πάω και μου λέει ο κύριος, με διαρρήξανε. Αυτό μόνο γνωρίζω, τίποτα. Όπως καταγγέλει ο υπάλληλος του μίνι μάρκετ, φαίνεται πως και άλλα περιστατικά εγκληματικότητας έχουν χτυπήσει την περιοχή, ενώ η επιχείρηση, η οποία στάθηκε τυχερή, καθώς άμεσα μετά το περιστατικό επιστράφηκαν τα κλοπημαία, εγκατέστησε σύστημα συναγερμού, ώστε να μην μπει ξανά στο στόχαστρο διαρρηκτών. Στο μαγαζί εδώ πέρα, όσο χρόνο είμαι εγώ, τουλάχιστον όχι. Γενικότερα στην περιοχή. Στην περιοχή, από ό,τι ξέρω, ναι. Ενώ δεν ήταν τόσο ξεκουστό, τώρα τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει ότι έχουν γίνει και άλλα περιστατικά και αναγκαστήκαμε και βάλαμε τώρα συναγερμούς κλπ. Την ίδια ώρα, ο 20χρονος δράστης έχει ταυτοποιηθεί και μάλιστα παρά το νεαρό της ηλικίας του, φαίνεται να έχει βεβαρημένο παρελθόν.